πάμε να συναντήσουμε το στρατιωτικό αναλυτή και συγγραφέα, το Σάββατο Καλλιτερίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλλιτερίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Φιλιππακόπουλε. Οφείλω να ομολογήσω τότε, λίγο μετά από την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα και τη διακήρυξη των Αθηνών, που υπήρχε ένα κλίμα, ξέρετε, έτσι, λίγο και χαράς, λίγο ότι προχωράμε, τα ήρεμα νερά, ότι μου είχατε πει ότι δεν αλλάζουν οι Τούρκοι και οι πολιτικοί και όλο αυτό που έχουν τόσα χρόνια. Και βλέποντας τις δηλώσεις του Φιντάν εχθές, τη συνέντευξη που έδωσε του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, αμέσως εσάς θυμήθηκα αυτό, και για το Φιντάν μου λέγατε συγκεκριμένα ότι δεν αλλάζουν, τα ίδια θα λένε. Μα κύριε Φιλιππακόπουλε, εκεί δεν αλλάζει η πολιτική της Τουρκίας αναλόγως των κυβερνήσεων και των υπουργών. Η πολιτική της Τουρκίας είναι μακροπρόθεσμη, σφυριλατείται επί δεκαετίες στους θεσμούς του τουρκικού κράτους, με αποκορύφωμα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Θα έλεγα ότι παίρνει και θεσμικά χαρακτηριστικά. Και ακόμα και να θέλει κάποιος να την αλλάξει. Δεν μπορεί, λέτε, δεν μπορεί. Θα πρέπει να γίνει εκβάθρον αλλαγή για να μπορέσει τελικά να την δούμε να αλλάζει. Αυτό όμως που, για να δώσουμε λίγο την εικόνα στους τηλεθεατές, τι ακριβώς έγινε. Ξέρετε, ο Ερντογάν με την κίνησή του για τους S-400, που ήταν μια κίνηση που κριτικάρεται και από θεσμικούς παράγοντες και από συνταξιούχους πρέσβεις, ότι ήταν μια κίνηση που έλαβε χωρίς προηγουμένως να έχει πάρει προτάσεις από τους θεσμικούς παράγοντες. Ναι. Δηλαδή ήταν μια προσωπική απόφαση που την πήρε με τον Πούτιν. Και αυτό το πληρώνει η Τουρκία. Δηλαδή βρέθηκε η Τουρκία σε ένα πολύ σοβαρό αδιέξοδο όταν είδε να παραμένει, όταν απευλήθη από το πρόγραμμα των F-35, είδε να παραμένει αυτή με αεροσκάφη στην πολεμική αεροπορία τρίτης γενιάς και η Ελλάδα να κάνει ένα άλμα, είτε με την παραγγελία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τα 83 F-16 συγχρονισμένα σε Viper, είτε με την απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα 24 Ραφάλ, να περνάει στο κλαμπ των χωρών που έχουν αεροσκάφη 4,5 γενιάς είναι τα αεροσκάφη αυτά. Ανατράπηκε η ισορροπία στο Αιγαίο, απευθύνθηκε η Τουρκία σε άλλους χώρους πλην των Ηνωμένων Πολιτειών να πάρει αεροσκάφη, δεν μπόρεσε να πάρει, και είπα πλην των Ηνωμένων Πολιτειών γιατί εντωμεταξύ όσο η Ελλάδα ενισχυόταν στον τομέα της πολεμικής αεροπορίας, το ίδιο διάστημα κάποιες δυνάμεις, και όχι μόνο της ελληνικής ομογένειας, κινούνταν εναντίον της Τουρκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες να μην πάρει F-16 Viper. Άρα η Τουρκία έφτασε ένα αδιέξοδο. Δεν μπόρεσε να πάρει τα Eurofighter. Εάν πήγαινε στα Σουχόι 35 ή 57, αντιλήφθηκε ο Ερντογάν ότι το χάσμα με τις ΗΠΑ θα διευρυνθεί, αλλά θα χρειαστούν και δεκάδες δισεκατομμύρια να αλλάξει το οπλοστάσιο. Και έτσι η μοναδική διέξοδος ήταν πάλι τα F-16. Για να πάρει όμως τα F-16 έπρεπε να φύγει το εμπόδιο Ελλάδα ή ο ελληνικός παράγοντας της ΗΠΑ. Και έτσι πήγαμε υποχρεωτικά για την Τουρκία, υποχρεωτικά στην πάυση των πτήσεων στο Αιγαίο, που σημαίνει παραβιάσεις και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πακέτο που αποκορυφώθηκε στην διακήρυξη των Αθηνών. Τι κάνει λοιπόν η Τουρκία? Όντως αποφεύγει με πράξεις στο πεδίο να προκαλέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις εκεί, όμως στο άλλο πεδίο, στο επίπεδο του λόγου, φαίνεται ότι συνεχίζει, χωρίς να έχει αλλάξει ούτε ένα κόμμα από τις διεκδικήσεις της, συνεχίζει τις διεκδικήσεις. Και το είδαμε και στην μακροσκελέστατη συνέντευξη του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και στην παρεπόμενη απόφαση του Ερντογάν να μετατρέψει την μονή της χώρας σε τζαμί. Ένα εκπληκτικό μνημείο, πέραν του θρησκευτικού, είναι και ένα μνημείο πολιτισμικό με απίστευτες αγιογραφίες, με απίστευτα ψηφιδωτά, να τη μετατρέψει και αυτήν σε μουσουλμανικό τέμενος. Και ξέρετε,
κύριε Φιλιππακόπουλε, λυπάμαι που το λέω πραγματικά, κάθε τρεις και λίγο και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών λέει δεν είμαστε αφελείς. Δηλαδή, αν ήμασταν αφελείς, τι άλλο θα μας συνέβαινε. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Αλλά να ρωτήσω κάτι που εσείς ενδεχομένως δεν το ξέρετε, γιατί ασχολείστε με τα θέματα αυτά. Αυτό το περίφημο πακέτο Blinken με τα F-35, με τα 20, με τη μία μοίρα, πόσο θα μας κοστίσει? Ακούστε, επειδή έχουν ακουστεί πολλά. Γι' αυτό το λέω. Δεν θέλω να πω εγώ νούμερο, γιατί έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά. Θα σας πω. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι ήδη η Ελλάδα έχει την υπεροχή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο για δύο λόγους. Αφενός, μεν έχουμε τα αεροσκάφη που προανέφερα, F-16 Viper και Rafal. Αφετέρου, έχουμε ένα εξαιρετικά ισχυρό και πυκνό δίκτυο αντιεροπορικών όπλων στα υψηλά, τα μεσαία και τα χαμηλά ύψη. Ίσως έχουμε έναν από τους καλύτερα φυλασσόμενους εναέριους χώρους στην Ευρώπη, στο ΝΑΤΟ. Άρα, ενώ έχουμε εμείς αυτά τα δύο, η Τουρκία έχει αεροσκάφη τρίτης γενιάς και έχει σχεδόν μηδενικές δυνατότητες αντιεροπορικής προστασίας. Ναι. Ενώ συμβαίνουν αυτά, λοιπόν, ξεκλείδωσε το πακέτο της Τουρκίας για τα 120 F-16 Viper με πολύ σημαντικό αριθμό βλημάτων αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, αλλά και άνοιξε το παράθυρο για την Ελλάδα για τα F-35. Έστω ότι η Ελλάδα πάρει μία μοίρα. Λέω ότι μία μοίρα, τα 20 λέω εγώ σε πρώτη φάση. Ακούστε, κύριε Φιλιππακόπουλε, για το πόσο θα κοστίσει ακόμα δεν μπορεί να πει κανείς, γιατί εξαρτάται από τα οπλικά συστήματα που θα παραγγείλουν. Αυτό όμως που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι το εξής. Έχω διαβάσει, έχω μιλήσει με αεροπόρους, γνωρίζω τα προβλήματα που έχει το συγκεκριμένο αεροσκάφος και στη διαθεσιμότητα και έχει κάποια προβλήματα. Και πόσο ακριβό είναι, κύριε Καλλιτερίδη, και πόσο ακριβό είναι. Και είναι και εξαιρετικά υψηλό το κόστος αποκτήσεις. Όμως, σε περίπτωση που η Ελλάδα αποκτήσει, χωρίς να το αποκτήσει η Τουρκία, γιατί βλέπω ότι οι ΗΠΑ ανοίγουν την πόρτα και λένε έλα. Δηλαδή, δώσε τους S-400 στο Αζερβαϊτζάν και αλλά ξανά στο κλαμπ. Ακριβώς. Πάντως, εάν η Τουρκία δεν πάρει F-35 και πάρουμε εμείς, ξέρετε, επειδή είναι αόρατο και επειδή έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από τα αεροσκάφη που έχει τώρα η Ελλάδα, θα μπορέσουμε να διευρύνουμε το χάσμα μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής αεροπορίας υπέρ μας. Ένα αόρατο αεροσκάφος θα πετάει και θα μπορεί να καθαρίζει τον εναέριο χώρο του Αιγαίου και κυρίως της Κύπρου. Άρα, θεωρητικά, ασχέτως του τιμήματος, μία μοίρα F-35, επαναλαμβάνω, αν ξεπεραστούν τα προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα, θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ελληνική πολεμική αεροπορία. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν θα ήταν καλύτερα τα πράγματα και στο οικονομικό σκέλος εάν είχε μπει και η Ελλάδα στη γραμμή παραγωγής το 2002-2004, πότε ήταν, που είχε μπει και η Τουρκία και μετά βγήκε λόγω των S-400. Ξέρετε, η Ελλάδα ξεκίνησε το 2000, θα έμπαινε με την Τουρκία μαζί ταυτόχρονα. Ναι, μπράβο, είναι τότε, ναι. Αλλά τότε το δίδυμο Σιμίτη Παπαντονίου είχε έναν έρωτα με τα Eurofighter και το Βερολίνο. Μάλιστα. Και δεν δέχτηκε η Ελλάδα, πέτυχε αυτό το πλεονέκτημα η Τουρκία και είδαμε ότι αυτά τα 20 χρόνια η Ελλάδα αποκοιμήθηκε με αποτέλεσμα, εάν ο Ερντογάν δεν έκανε αυτή την πολιτική ανοησία με τους S-400, η Ελλάδα σήμερα θα βίωνε έναν εφιάλτη, γιατί η Τουρκία ήδη θα έχει παραλάβει τουλάχιστον 2 μοίρες F-35 και θα είχαμε απίστευτες προβλήματα. Ασφαλώς θα ήταν καλύτερα να είμαστε από τότε. Αυτό λέω, γι' αυτό το λέω, με τη λογική το λέω. Αν ήμασταν τότε θα είμαστε συμπαραγωγός χώρα. Μπράβο. Τώρα δεν μπήκαμε στο πρόγραμμα των F-35, τώρα αγοράζουμε F-35. Αυτό τότε είναι. Θα ήμασταν μία από τις 8 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τώρα είναι 7. Μάλιστα. Βγήκε η Τουρκία, έχουν μείνει 6. Τώρα πείτε μου κατά κόμμα, όπως είναι δρομολογούνται τα προγράμματα, τα εξοπλιστικά, και το δικό μας και της Τουρκίας, το 2030, που είναι η χρονολογία που θα έχουμε πάρει εμείς τα F-35 λογικά, θα έχει πάρει η Τουρκία τα F-16. Εκεί η αναλογία στον αέρα πώς θα είναι? Δεν θα μπορέσει η Τουρκία να καλύψει το χάσμα. Όπως σας είπα, η Ελλάδα θα διατηρήσει το πλεονέκτημα. Κρατάω μια επιφύλαξη για τα αντιαεροπορικά συστήματα υψηλών υψών. Αυτό το HISAR που λέει η Τουρκία.
είναι, λέει, στην τελική φάση της ανάπτυξης. Εάν τελικώς μπει σε διαδικασία παραγωγής, θα μπορέσουν μέχρι το 2030 να έχουν στη διάθεσή τους, να έχει η τουρκική πολεμική αεροπορία αρκετές μοίρες αντιαεροπορικού αντιπυραυλικού συστήματος υψηλών υψών. Αυτό θα ενισχύσει τις δυνατότητες της Τουρκίας στην αεράμινα τουλάχιστον. Μάλιστα.